οι κατακεγραμμένες επιθέσεις λευκών και άλλων καρχαριών στα ελληνικά ύδατα. Τα στοιχεία που παραθέτουμε παρακάτω είναι προϊόν έρευνας και πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη λίστα επιθέσεων στην Ελλάδα. Όλες οι επιθέσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όπως τις κατέγραψε ο εκπαιδευτής αυτόνομης και ελεύθερης κατάδυσης Μανώλης Μπαρδάνης, μέσα από την έρευνα που έκανε για την δράση των καρχαριών στη χώρα μας. Στην περιγραφή του βίντεο σας παραθέτουμε το link της έρευνας. Ο κύριος Μπαρδάνης εξηγεί στην έρευνά του ότι την πρώτη αναφορά επίθεσης θαλάσσιου θηρίου σε άνθρωπο κατέγραψε πρώτος ο ιστορικός Ηρόδοτος το 492 με 493 π.Χ. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν ο Περσικός στόλος συντρίφθηκε στα βράχια της Αθωνικής Χερσονήσου από την κακοκαιρία, τα θαλάσσια θηρία άρπαζαν και κομμάτιαζαν αρκετούς από τους ναυαγούς. Η περιγραφή ταιριάζει σε καρχαρίες. Και αυτό γιατί η ονομασία θηρία δικαιολογείται διότι οι καρχαρίες στην εποχή εκείνη δεν είχαν περιγραφεί σαν είδη. Αυτό το ξεκίνησε ο Αριστοτέλης το 384 με 322 π.Χ. στο «Περί τα ζώα ιστορίε», όπου περιέγραψε τον χόδρινο σκελετό τους και κατατάσσει σε λάχια, ράγες και καρχαρίες στην ίδια οικογένεια. Την περιγραφή τους συνέχισε ο Ρωμαίος Πλίνιος, ο πρεσβύτερος. Κατάταξε τους καρχαρίες, ανέφερε τους κινδύνους που διατρέχουν οι σφουγγαράδες δίτες από αυτούς και περιέγραψε τους τρόπους αντιμετώπισης από τις επιθέσεις τους. Περίπου κοντά στο 15ο αιώνα εμφανίστηκαν και οι πρώτες σχεδιασμένες εικόνες του ζώου. Ο Αισχήνης πάντως, όπου έζησε το 389 με 314 π.Χ., αττικός ρήτορας και πολιτικός της αρχαιότητας, πίστευε ή απλά διέδιδε ότι ο Θεός Απόλλωνας για να τιμωρήσει όσους πολιτικούς τον αγνοούσαν, έστελνε καρχαρίες να τους φάνε όταν κολυμπούσαν στη θάλασσα. Ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Λεωνίδας από τον Τάραντα το 214 π.Χ. περιέγραψε την τραγική κατάληξη του δίτη Θαρσή κάπου στο Ιόνιο. Ο Θαρσής βούτυξε να ξεσκαλώσει την Άγκυρα ενώ οι σύντροφοί του έμειναν στο σκάφος. Όταν αναδύθηκε στην επιφάνεια και τη στιγμή που άπλωνε το χέρι του για να τον πιάσουν και να τον τραβήξουν επάνω, ένας καρχαρίας με μία δαγκονιά τον έκοψε στα δύο. Την ίδια τύχη, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, περίπου στο 110 μετά Χριστόν είχε και ένας υποψήφιος μύστης, που πήγε σε κάποιο λιμάνι της Αττικής να πλύνει τον χείρο του. Από το 110 μετά Χριστόν μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν υπήρξαν αναφορές περιστατικών μέχρι το 1800 περίπου, που ήρθαν στο προσκήνιο οι αφηγηματικές αναφορές των σπογγαλιών της Σίμης, της Καλύμνου, της Χάλκης, της Ερμιώνης και άλλων. Οι Καλύμνοι και οι Σημαίοι, ελεύθεροι δίτες χωρίς αναπνευστικό εξοπλισμό, δέχτηκαν επιθέσεις καρχαριών με τραγικές καταλήξεις, κυρίως όμως σε ξένες θάλασσες. Όμως αυτό που μας αφορά και θα δούμε σε αυτό το βίντεο είναι οι επιθέσεις στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1847, από το Κόσπορ της Αγγλίας, επιβιβάστηκε σε πλοία και απέπλευσε το 36ο τάγμα του Worcestershire με προορισμό την Κέρκυρα. Το τάγμα εγκαταστάθηκε στο παλιό φρούριο του νησιού. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ανάμεσα σε μια παρέα στρατιωτών του τάγματος που κολυμπούσαν στο βορεινό τμήμα του φρουρίου, βρέθηκε και ο 19χρονος στρατιώτης William Mills. Τα γεγονότα που ακολούθησαν δημοσιεύθηκαν στις 24 Ιουλίου του 1847 από την κερκυριακή εφημερίδα «Εφημερίς των Ιωνίων Νήσων». «Θαλάσσιον τέρας, όμοιον του περσινού, το οποίο ευρίσκεται ήδη βαλσαμωμένον στο μουσείο μας, επισκέφθη το λιμένα μας εφέτος. Ήθε όμως η εμφάνιση του νέου αυτού καρχαρία, ως εκείνη του περσινού, να μην μας έδιδεν αιτίαν θρήνου. Την 19 τρέχοντος, περί 7 μετά μεσημβρίας, ένα τιού των θαλάσσιων τέρας, γιγαντιαίου μεγέθους, όρμησαν ευνηδίως κατά στρατιώτου του 36ου τάγματος, ως της Εκολύμβα μετά τινών άλλων συντρόφων του, πλησίων του μόλου της Μανδρακίνας. Αφού ήρπασεν την βοράν του με τους οδόντας, ο καρχαρίας ευηθίσθη, για να την εκαταφάγει. Άφηνον την επιφάνεια της θαλάσσης βαμμένη με αίμα». Λέγεται πάντως ότι την επόμενη μέρα στην παραλία του φρουρίου εκφράστηκε τμήμα του σώματος του στρατιώτη. Ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός, που από το 1829 ήταν μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και το σπίτι του απήχε λίγα μόλις λεπτά με τα πόδια από το Μανδράκι, εμπνεύστηκε από το γεγονός και το 1849 δημιούργησε τον Πόρφυρα. Το καλοκαίρι του 1903 στην Κρήτη συνέβησαν δύο θανατηφόρα περιστατικά σε σφουγγαράδες δίτες. Στο χειρόγραφο του Γιάννη Γεράκη αναφέρονται δύο περιστατικά επιθέσεων με τραγική κατάληξη που συνέβησαν στην Κρήτη και πιθανόν πρόκειται για τα ίδια. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν υπήρξαν δημοσιεύσεις και καταγραφές. Με τα πολεμικά το πρώτο περιστατικό συγκλώνησε τους Πειραιώτες. Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 1948,
4 νεαροί ξεκίνησαν στις 3 η ώρα από τον συνοικισμό Ευγενίας του Πειραιά να πάνε για ψάρεμα στη σπηλιά του Κουλού, πίσω από το τότε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Κερατσίνι. Στην εφημερίδα Εμπρός της επόμενης ημέρας περιγράφτηκε το γεγονός. Ο Δημήτρης Παρασάκης εξεδήλωσε την επιθυμία να κολυμβήσει, ρυθίσει στην θάλασσα. Με το λίγα λεπτά και εις απόσταση 5 μέτρων από τις ακτής, ο ατυχής νέος υπέστη επίθεση γιγαντιαίου σκυλόψαρου. Αυτό το περιστατικό επηρέασε την τοπική κοινωνία με αποτέλεσμα να βλέπουν όλοι παντού καρχαρίες. Οι εξορμήσεις του λιμενικού ήταν πάμπολες και το πετρελοκίνητο αλευτικό Ιάσον στις 26 Οκτωβρίου του 1948 αλίευσε κοντά στην Αίγινα έναν καρχαρία μήκους 4,5 μέτρων. Του άνοιξαν την κοιλιά και μέσα δεν βρήκαν τίποτα άλλο παρά μόνο κάμποσες σοκάδες φαγκριά, παλαμίδες και σαλάχια. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι θεώρησαν ως υπαίτιο για το θάνατο του Παρασάκη το συγκεκριμένο ζώο. Το Μον Ρεπό της Κέρκυρας ήταν ο επόμενος τόπος που ένα ακόμη δραματικό περιστατικό οδήγησε στο χαμό της νεαρής γαλανομάτας Βάντα Πιέρη, κόρη του διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Κέρκυρας. Παρασκευή 17 Αυγούστου 1951. Ο τότε 17χρονος Γεώργιος Αθανάσενας με τη 16χρονη Βάντα Πιέρη κολυμπούν στην περιοχή Μον Ρεπό. Σε βάθος που δεν ξεπερνά τα 6-7 μέτρα, δέχτηκαν επίθεση από λευκό καρχαρία που κομμάτιασε τη Βάντα και τραυμάτισε τον Γιώργο. Το γεγονός συντάραξε το νησί, αλλά πέρασε στα ψηλά των αθηναϊκών εφημερίδων. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από εφημερίδα της εποχής. Το τραγικό δυστύχημα της Κέρκυρας. Κέρκυρα 20 Αυγούστου. Το δράμα της θαλάσσης εξακολουθεί να κρατεί η συγκίνηση την Κέρκυρα, μέχρι του σημείου ώστε η προσοχή της κοινής γνώμης να στρέφεται κατά πρώτον λόγον προς αυτό, παρά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ήδη εγνώστησαν και άλλη λεπτομέρεια του τραγικού θανάτου της νεαράς Βάντας Πιέρη, την οποία κατεσπάραξαν ο Καρχαρίας. Το γεγονός, αν και συνταράσει την Κέρκυρα, ελαχιστοποιείται και στον αθηναϊκό τύπο εμφανίζεται την επόμενη μέρα στα οπισθόφυλλα των εφημερίδων. Θαλάσσιον κήτος κατεσπάραξε λουόμενον εις την Κέρκυρα. Κατά τηλεγράφημα του Λιμενάρχου Κέρκυρας προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, θαλάσσιον κήτος κατασπάραξαν εις απόσταση 200 μέτρων από τις ακτής της νήσου και παρά την θέση Μον Ρεπό, την Βάντα Πιέριν ηλικίας 18 ετών και τραυμάτισαν ελαφρώς τον Γεώργιον Αθανάσεναν, μαθητής της στρατιωτικής ιατρικής σχολής. Στον παγασιτικό κόλπο, στην βραχονισίδα Πυθούς ή Μικρά, κοντά στην νησίδα Παλαιά Τρίκερη, εξελίχθηκε μία ακόμη τρομακτική επίθεση. Το Σάββατο 1 Ιουνίου του 1963, η αυστριακή συγγραφέας και φιλόλογος από την Βιέννη, Χέλγκα Πόγκλ, κατασπαράχθηκε ενώ κολυμπούσε σε απόσταση 3 μόλις μέτρων από την ακτή, μπροστά στα μάτια της φίλης της Ζίλκεν. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος εφημερίδας της εποχής για το συμβάν. Καρχαρίας κατεσπάραξε εις των παγασιτικών και 3 μέτρα από της ξηράς αυστριακήν συγγραφέα υπό τα έντρωμα βλέμματα της συνοδού της. Η κοινωνία του Βόλου τρομοκρατήθηκε και όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι οι παραθεριστές ήταν επιφυλακτικοί. Τον επόμενο μήνα, 6 Εβδόμου 1963, οι κάτοικοι της Κασάνδρας στη Χαλκιδική είδαν έντρομοι μία φώκια να βγαίνει τρομοκρατημένη στην ακτή και αρκετούς τόνους να πηδούν για να ξεφύγουν από τον θηρευτή τους, έναν πεντάμετρο καρχαρία. Οι αλλοιείς της περιοχής παράτησαν όλα τα αλλιευτικά εργαλεία τους στη θάλασσα και έλεγαν ότι επρόκειτο για τον ίδιο καρχαρία που κατασπάραξε τη Χέλγκα στον παγασιτικό. Το καλοκαίρι του 1981, μία ακόμη επίθεση καρχαρία έγινε πάλι στην περιοχή του παγασιτικού και ξανά σε τουρίστα από την Αυστρία. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι από τις 14 Αυγούστου του 1977, που το πλοίο Φάλτσερ εκτέλεσε το πρώτο δρομολόγιο στην πορθμιακή γραμμή Βόλο-Συρία, και μετέπειτα που το λιμάνι του Βόλου καθιερώθηκε ως κομβικό στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, αρκετοί καρχαρίες ακολουθώντας τα φορτηγά πλοία για να τρώνε τα σκουπίδια που πετούσαν, εμφανίστηκαν στο παγασιτικό. Με την ανάπτυξη της αυτόνομης κατάδυσης στην Ελλάδα, υπήρξαν και ορισμένοι που έκριναν ωφέλιμο να τη συνδυάσουν με την υποβρύχια αλιεία. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1983, ο 36χρονος Ιωάννης Χρυσάφης ήταν ένας από αυτούς που θα πλήρωναν με τη ζωή τους για αυτήν τους την επιλογή. Στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη της επόμενης ημέρας, δίπλα σε μια φωτογραφία νέου που κρατάει από τα μάτια έναν οροφό, έγραφε: «Τον σκότωσε καρχαρίας ενώ ψάρευε». Παρά τις μαρτυρίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδινε τελείως διαφορετική εξήγηση για τα αίτια του θανάτου του.
Στην κάτω Αχαΐα, στις 4 Ιουνίου 1962, σε απόσταση 500 μέτρων από την ακτή, αλλιεύθηκε ένας από τους δύο καρχαρίες που είχαν θεαθεί. Η περίμετρος του στόματος του ήταν 2 μέτρα. Εφημερίδες της εποχής έγραψαν: «Ηλιεύθη καρχαρίας μήκους 5 μέτρων, εις ακτήν της κάτω Αχαΐας. Ας μην απομακρύνονται οι λουόμενοι. Καρχαρίας βάρους 2 τόνων, ηλιεύθη πλησίων της κάτω Αχαΐας. Υποδραματικά συνθήκας αλλιείς εφώνευσαν το κήτος. Παρολίγο να ανατρέψει ένα αλλιευτικόν. Ένας άλλος κατόρθωσε να διαφύγει». Αυτό ήταν το βίντεο που αφορούσε τις επιθέσεις καρχαριών στα ελληνικά νερά. Εάν σας άρεσε, κάντε like και subscribe ώστε να μπορείτε στο μέλλον να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο. Σε αυτό το σημείο, νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε ότι τα βίντεο που κάνουμε για τους καρχαρίες δεν τα κάνουμε με σκοπό να τρομοκρατήσουμε κανέναν. Πρόκειται για επιστημονικές έρευνες και ιστορικά γεγονότα.